περισσότερο αποδίδει καλύτερα όταν έχει κοινό μπροστά της. Μάλιστα. Γιατί θεωρεί το τηλεοπτικό κάτι το ψυχρό. Από εκεί θα πέρα. Άγι, είναι, 10 η ώρα απόψε, μην το ξεχάσουμε στην Ελβίδα, έτσι. Μαρίνο, ναι, να σου πω ότι είναι και το Σαν Μαρίνο, ναι. Όπου στο Σαν Μαρίνο έχουμε και ελληνική σύμπραξη, καθώς είναι ο Νίκος ο Μαριάνος στη χορογραφία. Το ερμηνεύει ο Τούρκος ο Σερχάτ, ο οποίος το 2005 είχε βοηθήσει πάρα πολύ την Έλενα Παπαρίζου στο Μάλιστα. πρόμο τουρ που κάναμε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Άγι, κατά τα άλλα είναι και μια Σερβία, φοβερή μπαλάντα, ναι, ναι. Άγι, σε ευχαριστούμε και ελπίζω αύριο, αν έχεις πέσει έξω, να. Ειλικρινά σου μιλάω, θα έχουμε ζωντανό με το Λαβί. Ελπίζω να μην έχει πέσει έξω. Ελπίζω να μην έχει πέσει έξω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προτιμώ να έχω πέσει έξω παρά να πέσω κάτω. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, κάνες. Από την Τελαβή πάμε στις Κάνες. Ένα καλό ταξίδι και γρήγορο ταξίδι, γιατί ο κινηματογράφος μας βοηθάει να κάνουμε γρήγορα τις μεταβάσεις μας από τον ένα τόπο στον άλλο. Πριν λίγο λοιπόν ξεκίνησε η τελετή έναρξη του Φεστιβάλ των Κανών. Υπήρχε μάλιστα και στο YouTube ένα κανάλι το οποίο έκανε ζωντανή την παρουσίαση των ανθρώπων που πέρασαν από το κόκκινο χαλί. Μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Λάνθιμος. Θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό λίγο αργότερα. Θα πούμε ότι το διαγωνιστικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον φέτος. Μάλιστα έχει και μια διαφορετική, δεν θα την ονομάσουμε πρωτοτυπία, υπάρχει ένας περιορισμός, μάλλον υπήρχε ένας περιορισμός στο Φεστιβάλ των Κανών, ότι απαγορεύεται να έχει προβληθεί ταινία η οποία συμμετέχει στο διαγωνιστικό και συμβαίνει φέτος. Συμβαίνει με την ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το Dolores Gloria. Mm-hmm. Μια ταινία που έχει ανοίξει περίπου 1,5 μήνα πριν στην Ισπανία, με πολύ μεγάλη και εμπορική και ποιοτική επιτυχία. Είναι σχεδόν μια αυτοβιογραφική ταινία. Βλέπουμε, τα πλάνα που βλέπουμε από την ταινία με την Πενέλοπε Κρούθ και τον Αντώνιο Μπαντέρας. Ο Αντώνιο Μπαντέρας υποδίεται μια σύγχρονη εκδοχή του Πέδρο Αλμοδόβαρ, σχεδόν αυτοβιογραφικό, δημιουργία με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά και η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει κάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στο Φεστιβάλ των Κανών. Το Pulp Fiction σχεδόν 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πριν είχε περάσει και αυτό από το κόκκινο χαλί. Η καινούργια του λοιπόν ταινία αφηγείται από σπάσματα από τη ζωή του Μάνσον. Περιμένουμε να δούμε γιατί στο κομμάτι της βίας και το πόσο συνδέει ο Ταραντίνο το κάνει μοναδικά. Η ταινία του Ken Loach καινούργια. Ο Ken Loach είχε δηλώσει πριν από λίγα χρόνια, όταν είχε πάρει το Χρυσό Φίνικα για το I. Daniel Blake, ότι δεν θα ξανά έκανε άλλη ταινία. Έλα όμως που τον βλέπουμε με καινούργια ταινία, πάλι με τον ανθρωπισμό σε πρώτο πλάνο. Μάλιστα. Περιμένουμε με πολύ αγωνία να δούμε την ταινία του. Ο Jim Jarmusch όμως ανοίγει σήμερα το φεστιβάλ και τα ζόμπι θα κυριαρχήσουν. Σκέψου πρακτικά τώρα και με τον τίτλο, αν το μεταφράσει στα ελληνικά, Οι νεκροί δεν πεθαίνουν. Θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό λαϊκό τραγούδι. Και θα κλείσουμε λοιπόν, σε έπνιξα, συγγνώμη, με τον Ξαβιέ Ντολάν, ο οποίος δεν τα πήγε τόσο καλά στο φεστιβάλ του Τόρντο με την προηγούμενη ταινία του. Η τελευταία του όμως ταινία. Περιμένουμε να τραβήξει την προσοχή. Πριν τελειώσουμε, ποιος θα κερδίσει, η πρόβλεψη. Δεν μπορείς να προβλέψεις όταν δεν έχεις δει τις ταινίες. Ξεκινάμε έτσι. Αυτό είναι φάουλ. Στην Eurovision, ας ελπίσουμε το ότι θα είμαστε στις καλύτερες θέσεις. Πραγματικά. Γιώργος Λάνθιμος, να πούμε, Πάνος Κούτρας και Τόνια Σωτηροπούλου θα βρεθούν στο κόκκινο χαλί, ο καθένας με διαφορετική ιδιότητα. Γιώργος Λάνθιμος θα βρεθεί με την ιδιότητα μέλους Κριτικής Επιτροπής που τον επέλεξε προσωπικά ο Αλεχάνδρο Γκονσάλης Ινιάρη του. Ο Πάνος Κούτρας με τις ταινίες μικρού μήκους θα είναι στην Επιτροπή με την Κλέρ Ντενή. Και η Τόνια Σωτηροπούλου έχει κάτι να κάνει κι αυτή. Κάνει, θα βρίσκεται πάρα πολλές μέρες. Αυτά τα ολίγα λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είστε Ρωμανός. Πολύ καλά. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος ήταν εδώ μαζί μας είπε για τις Κάνες. Εμείς τελειώσαμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Δώρα Γλωσσοπούλου. Στις 10 στην ΕΡΤ2 ο πρώτος συμμετελικός Eurovision. Θα είμαστε πάλι μαζί εδώ αύριο στις 7 παρατέταρτο. Γεια σας.